Να γίνω φωτογράφος. Μ' αρέσει πολύ η φωτογραφία. Τι θα σ' άρεσε να φωτογραφίζεις? Μέρη, ανθρώπους, στιγμές, εικόνες. Έχεις δοκιμάσει έτσι? Ναι. Από μικρή ήμουν με μία φωτογραφική στο χέρι. Και τι τράβηξε, για πες μια φωτογραφία. Τα πάντα. Τα παιδάκια που παίζουν, ένα περαστικό να περνάει, ένα ωραίο λουλούδι. Πήγαινα σε διάφορα μέρη, στο χωριό, σε καταράκτες, στο βουνό, στη θάλασσα. Φωτογράφησα τοπία. Είναι υπέροχα, είναι πολύ ωραία. Δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες της 20χρονης Ρωσίδας, η οποία εκδιδόταν σε παράνομο οίκο ανοχής στην Αχαρνών και πάσχει από AIDS. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες ότι οι πελάτες της 20χρονης ήταν εκατοντάδες. Η 22χρονη Ρωσίδα, που κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε ότι είναι φορέας του ιού HIV και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε τώρα στην πολύκρωτη υπόθεση της νεαρής Ρωσίδας που συνελήφθη μετά τη διαπίστωση ότι ενώ ήταν οροθετική, εργαζόταν σε παράνομο οίκο ανοχής και ερχόταν μάλιστα σε επαφή με τους πελάτες της χωρίς προφυλάξεις. Θα συνδεθούμε με τη Χριστίνα Νικολαίδου στην αίθουσα ειδήσεων, γιατί έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις, Χριστίνα. Εντοπίστηκαν σήμερα ακόμη τρεις ιερόδουλες θετικές στον ιό του AIDS. Ακριβώς ή όπως ήταν αναμενόμενα. Δεν είναι τρία άτομα, αλλά είναι 11. 11. 11. Από 11. Ένα λεπτό, από πόσες ελέγχους που κάνατε? Έγιναν 130 εξετάσεις σε ιερόδουλες και από αυτές οι 12 βρέθηκαν οροθετικές. Μεγάλο νούμερο. Μεγάλο νούμερο. Ναι, πολύ μεγάλο νούμερο. Έγιναν 96 προσαγωγές από διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στο παλιό ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όσοι έχουν συνευρεθεί μαζί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με το Κελπνό. Έλλη, θα μου επιτρέψει να πω και τα ονόματα. Ναι, είναι μια μαζική απρόσωπη σκούπα ουσιαστικά και μαζεύονται εκατοντάδες, προσάγονται για εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση. Εκατοντάδες γυναίκες, κυρίως από μέρη στα οποία συχνάζουν άτομα τοξικοεξαρτημένα και όχι εξ όσων γνωρίζουμε από οίκους ανοχής, είτε νόμιμους είτε παράνομους. Και εκατοντάδες γυναίκες υποβάλλονται σε εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση χωρίς τη συνένεσή τους, μέσα σε αστυνομικά καταστήματα. Το δε στοιχείο της οροθετικότητας, το οποίο προκύπτει για όσους προκύπτει, χρησιμοποιείται όχι για την αντιμετώπιση, για τη θεραπεία, για την εισαγωγή σε κάποιο θεραπευτικό κατάστημα ή οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με την υγεία, αλλά για τη στοιχειοθέτηση μιας ποινικής δίωξης. Είναι λίγο ξεκάθαρο πώς έγιναν τα γεγονότα. Έτσι όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια η όλη κατάσταση, φάνηκε ότι ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν μια προεκλογική εκστρατεία που κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για το ποιος άνθρωπος θα πληρώσει γι' αυτό. Αυτό νομίζω έγινε σαφές. Όταν μια προεκλογική εκστρατεία των τότε υποψήφιων υπουργών. Για μένα την ευθύνη την έχουν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Υγείας, το κομμάτι του Υπουργείου Υγείας Κελπνό που δέχτηκε να δώσει στοιχεία, όπως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το AIDS, το οποίο το λέγαν πολύ υγειονομική βόμβα και αποδείχθηκε ακριβώς έτσι. Και συνεχίζετε τους ελέγχους, έτσι? Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Η συγκεκριμένη πιάτσα χτες ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επική. Ήταν 5 ώρα τα ξημερώματα. Πήγαινα να πάρω να φάω κάτι. Στο φανάρι ήμουνα και πήγαινα για να φάω. Στο κέντρο της Αθήνας. Όπου πέρασε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας. Και σταμάτησε και μου είπε πού πηγαίνω και του είπα ότι πάω να φάω κάτι και μου λέει ότι πρέπει να τον ακολουθήσω και να πάω για μια απλή εξακρίβωση. Τον ακολούθησα,
όπου συνέχεια πήγαμε σε ένα υπόγειο, μας κάνανε το τεστ και όπου με βρήκανε και ορθωτικά. Τίποτα έχεις, είσαι, έχεις τον ιό του AIDS. Αυτό δεν μου είπανε τίποτα άλλο. Εγώ έκανα χρήση και ήρθανε στην πλατεία στην Ομόνια αφού είχα τελειώσει τη χρήση μου και μου είπα, όπως είπαν και σε όλες τις κοπέλες, θα πάμε για μια εξακρίβωση. Με φώναξε, έκατσα στο γραφείο, μου είπαν θα κάνουμε μια εξέταση. Βεβαίως, τους είπα εγώ. Μου τρυπήσαν το δάχτυλο, εκεί σε ένα μηχάνημα κάναμε το τεστ και στο μισάωρο με φωνάξανε πάλι και μου είπαν ότι έχω HIV. Μου πήρανε αίμα μετά από την κεντρική αρτηρία. Αυτό. Και οδηγήθηκαμε στη φυλακή. Ναι, ήταν Κυριακή. Ήμασταν σε άδεια βέβαια, λόγω μέρας. Και άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα εσωτερικά στο σύλλογο, τρελά, υπό την έννοια του ότι έχει συμβεί κάτι, πρέπει να το διασταυρώσουμε, να δούμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Υπάρχουν σκούπες αστυνομίας που έχουν στοχεύσει σε ερωθετικές γυναίκες. Ήμασταν σε ένα συνέδριο ιατρικής και το θέμα σηκώθηκε στον αέρα από ένα φοιτητή της ιατρικής που ήταν μέσα στο meeting και συζητούσαμε επί της ουσίας τις αρχές διοντολογίας στο θέμα της καραντίνας που έχει να κάνει με την ασφάλεια κρατών και τη δημόσια υγεία κλπ. Και σε εκείνη ακριβώς τη φάση ένας νεαρός φοιτητής ιατρικής είπε «Μα τώρα μόλις συνέλαβαν κοπέλες γιατί ήταν HIV θετικές και τι συζητάμε τώρα για το αν θα αποκαλυφθούν ή όχι τα στοιχεία τους. Εδώ το πρόσωπο της νεαρής Ρωσίδας έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο». Στο σπίτι μου από τηλεόραση και τρελάθηκα. Απορούσα πώς έχει γίνει αυτό. Έπαιρνα τηλέφωνα στα κανάλια να καταγγείλω τι είναι αυτά που κάνετε. Στη σκούπα που κάναν τη μεγάλη και από αυτή τη σκούπα προκύπτουν 29 ουσιαστικά αρχικά. Πιάνουν 96 γυναίκες, εξετάζουν 96 γυναίκες, από τις οποίες βρεθήκαν οροθετικές 29. Προσήχθησαν εκατοντάδες γυναίκες, σύμφωνα με τα στοιχεία των δικογραφιών, αλλά κρατήθηκαν και διώχθηκαν προφανώς όσες βρέθηκαν οροθετικές, οι οποίες ήταν γύρω στις 30. Συνολικά σε διάφορα κύματα, δηλαδή γίνανε επιχειρήσεις σε διαφορετικές μέρες, δεν έγινε μία επιχείρηση σε μία μέρα. Ήταν ό,τι πιο περίεργο και σοκαριστικό έχουμε βιώσει τα τελευταία 20 χρόνια που λειτουργεί η οργάνωσή μας. Πρώτη φορά είδαμε ουσιαστικά να ποινικοποιείται η οροθετικότητα, αλλά και με ανθρώπινες ψυχές και ανθρώπινα θέματα και ανθρώπινα ερείπια να βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο στις τηλεοράσεις. Το κορίτσι αυτό είναι 21 ετών. 21 ετών κορίτσι από τη Ρωσία με AIDS. Φορέας δεν έπαιρνε προφυλάξεις, έκανε ελεύθερα έρωτα με τους ανθρώπους, όπως πολλοί είπαν, οι ίδιοι ισχύριζαν ότι έπαιρνε προφυλάξεις. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, η Μανιάνα Καλογεράκη βρίσκεται εκεί. Την πρώτη γυναίκα δεν μπορώ να την ξεχάσω, δεν μπορώ να σβήσω το πρόσωπό της από τη μνήμη μου, γιατί σχεδόν χαμογελούσε. Αναρωτιέμαι αν καταλάβαινε εκεί την ώρα τι έχουν σκοπό να τις κάνουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορούσε να συλλάβει στο ελάχιστο αυτό που θα επακολουθούσε. 22χρονη ιερόδουλη υποστήριξε. Αρνούμε τις κατηγορίες. Δεν γνώριζα ότι είχα AIDS. Το έμαθα όταν με συλλάβανε. Αισθάνομαι καλά και δεν έχω συμπτώματα. Δεν θα άσκησω ξανά αυτό το επάγγελμα. Προέχει η θεραπεία μου. Ωστόσο, ο γιατρός που την εξέτασε και μίλησε πρώτος μαζί της, δίνει διαφορετική διάσταση στο θέμα. Κατά δήλωσή της πάντα μας είπε ότι στη Ρωσία είχε διαγνωστεί. Τα άτομα αυτά όλα εκδίδονται επί αμοιβής. 10 από αυτά είναι ελληνικής καταγωγής, μία είναι από τη Ρωσία και μία είναι από τη Βουλγαρία. 10 Ελληνίδες από τις 11. Να ρωτήσω κάτι. Πρέπει να δούμε και όλες εκείνες τις κοπέλες που έρχονται από την Αφρική, από τις αφρικανικές χώρες, οι οποίες εκδίδονται είτε γιατί είναι βουντού, είτε γιατί διάφορα ζητήματα. Οι περισσότερες είναι Ελληνίδες, δείχνοντας το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν Ελληνίδες. Νομίζω πάνω από το 70%. Αν όχι το 80. Ναι, ήταν Ελληνίδες. Ήταν ένα αστόχημα βολής που λέμε και στα νομικά. Δεν βγήκε ακριβώς το σχέδιο όπως προγραμματιζόταν. Γίνεται ακριβώς πριν από τις κρίσιμες εκλογές, κρίσιμες όπως τις αποκαλούσαν τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η πολιτική ηγεσία για τη σωτηρία της χώρας. Αισθάνθηκα αυτό το πράγμα ότι πιάσαμε πάτο. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο κάτω για μια χώρα. Αυτό ήταν ό,τι πιο
Ό,τι πιο ποταπό μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν πιάσαμε πάντως σαν χώρα. Δεν έχουμε άλλο να πάμε κάτω. Εγώ να τη έπεσα κάτω. Δεν το περίμενα, δεν το ήξερα. Εγώ οι τελευταίες εξετάσεις που είχα κάνει ήμουν καθαρή. Χάθηκε ο κόσμος η ζωή μου. Απελπίστηκα. Γιατί έχω και ένα παιδάκι και δεν ήξερα. Λέω θα πεθάνω. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό, ότι θα πεθάνω. Λέω θα με πάτε στη φυλακή, είμαι άρρωστη. Εντάξει, δεν το ήξερα, αλλά καλώς κακώς είμαι άρρωστη. Θα πάω στη φυλακή γι' αυτό τώρα. Και μου είπαν στον εισαγγελέα, ό,τι πει ο εισαγγελέας. Να πιάσουμε το πρώτο. Ναι. Γίνονται ξαφνικά έλεγχοι για την παράνομη πορνεία στο κέντρο της Αθήνας. Είμαστε 6 μέρες πριν από τις εκλογές, ελέγχεται και η πορνεία. Επιτέλους θα μπορούσε να πει κανείς ότι να δούμε σε αυτό το χάλι που έχουμε γενικότερα ως οργάνωση δημόσιου τομέα, τι γίνεται με τις υπηρεσίες σεξ στην πόλη μας. Τρόμος και πανικός έχει καταλάβει όσους επισκέφτηκαν το προηγούμενο διάστημα παράνομους οίκους ανοχής. Κύριε Λιάπη, δεν είναι σε σπίτια σε οίκους ανοχής, είναι σε πιάτσες, στο δρόμο. Είναι στο δρόμο, είναι σε παράνομους οίκους και είναι σε ξενοδοχεία πέριξ του ιστορικού κέντρου Αθηνών. Να είστε. Έχει υποβληθεί αυτή η συμπεριφορά και η δουλειά αυτό. Ναι, αυτό πρέπει, βέβαια. Η απροφύλακτη επαφή και η επαφή με παρανόμως εκδικόμενη γυναίκα. Αρχίσαμε να βλέπουμε ότι μία-μία από τις γυναίκες τις οποίες συλλαμβάνονται δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε εκδιδόμενες γυναίκες. Άλλες από αυτές ήταν άστεγες και σε κατάσταση βαριάς, ας πούμε, και προχωρημένης και μαχαιοχρόνιας τοξικού εξάρτησης. Από τις γυναίκες που προφυλακίστηκαν, δεν ήταν καμία, εκτός από μία, δεν ήταν ιερόδουλη. Εκτός από μία την οποία αυτή την πρώτη που πιάσανε σε οίκο ανοχής, όλες οι άλλες δεν ήταν καμία μα καμία ιερόδουλη. Άρα δεν ενδιέφερε κάποιον να φροντίσει το τι γινόταν στο δρόμο της Αθήνας. Ενδιέφερε κάποιον να βρει γυναίκες οροθετικές που εκείνη την ώρα ήταν εκεί. Κανείς δεν ξέρει αν εκδίδονταν ή όχι. Δεν βρήκαν καμία να συναλλάσσεται με πελάτη ή να παίρνει χρήματα. Να μαζέψουν κάποιες γυναίκες για να φτιάξουν ό,τι είχαν σκηνοθετήσει στο μυαλό τους. Πώς βεβαιώνεις πορνεία, επειδή βλέπεις μία γυναίκα στο μαύρο της το χάλι να τσέρνεται σε ένα πεζοδρόμιο, αυτονόητα αυτή η γυναίκα εκπορνεύεται? Λοιπόν, για κακουργήματα. Όλες οι κοπέλες για κακουργήματα και έτσι ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να δημοσιευθούν τα ονόματα αλλά και οι φωτογραφίες των γυναικών αυτών για να δουν αν κάποιοι έχουν συνευρεθεί μαζί τους, ενώ και για το αντίθετο. Κάποιοι που να έχουν συνευρεθεί με κάποιες ιερόδουλες και να έχουν πανικοβληθεί και έτσι να ηρεμήσουν και αυτοί. Δηλαδή, οι κατηγορίες ήταν στην τελική πλειοψηφία των περιπτώσεων η τετελεσμένη βαριά σκοπουμένη σωματική βλάβη, κατά συρροή σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή, σε συνδυασμό με απόπειρα τέλεσης του ίδιου εγκλήματος. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, για κακουργήματα ουσιαστικά. Το κακούργημα αυτό της βαριάς σκοπουμένης σωματικής βλάβης, εντάξει, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, ότι κάποιος κάνει σεξ με έναν άλλον άνθρωπο με σκοπό όχι την ευχαρίστηση, όχι τα χρήματα, όχι ξέρω, οτιδήποτε άλλο, αλλά με σκοπό να του μεταδώσει τον ιό. Αποδείχτηκε πουθενά ότι βρέθηκαν και μετέδωσαν τον HIV? Δεν προσετέθη ούτε ένα στοιχείο. Δεν ήρθε κάποιος να πει ότι ναι, εγώ κόλλησα ή ναι, εγώ πήγα με αυτή τη γυναίκα, ας πούμε, και κινδύνευσα. Άρα η κατηγορία έχει πρόβλημα αποδεικτικά. Ούτε και υπήρχε και μια κατηγορία από έναν άνθρωπο να πει ότι αυτή η γυναίκα έκανε σεξ μαζί μου, μου ζήτησε να μην χρησιμοποιήσω προφυλακτικό και εγώ ως άνδρας δεν χρησιμοποίησα και άρα είχε σκοπό να μου μεταδώσει τον HIV.
Και για μένα το τραγικό είναι ότι οι πιο πολλές κοπέλες φαίνονται, δηλαδή είναι με σημαδεμένα τα χέρια, με σημαδεμένα τα πόδια, με τατουάζ, με τα δόντια χάλια. Δηλαδή, ποιος είναι ο φιλήσυχος πολίτης, γιατί έτσι ακούσαμε από τηλεόραση τις πρώτες μέρες, ότι πάνε να προφυλάξουν τον οικογενειάρχη. Γι' αυτό επενεύει ο εισαγγελέας. Ποιος είναι ο κύριος οικογενειάρχης, ο οποίος θα πάει στο δρόμο να πάρει μια κοπέλα που κάνει μπαμ από 10 μέτρα μακριά, ότι είναι μια κοπέλα που έχει πρόβλημα με χρήση τοξικών ουσιών και θα πει πάρε 10 ευρώ παραπάνω για να μου καθίσει χωρίς προφυλακτικό. Και μετά θα έχει το θράσος αυτός ο κύριος να πει ότι με μόλυνε αυτή η κοπέλα. Η υγειονομική βόμβα με τις ιερόδουλες φορείς του AIDS έσκασε. Από τους 6.000 άνδρες που έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους, 100 έχουν εξεταστεί στις μονάδες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Από αυτούς, οι 5 βρέθηκαν θετικοί στον ιό του AIDS. Οι 5 στους 100 είναι μεγάλο ποσοστό. Από έναν μεγάλο αριθμό εξετάστηκαν εκείνη την περίοδο μέσα σε 3 μήνες κάπου 400 άτομα, δεν βγήκε κανένας θετικός. Το δε κελπνό που δήλωσε ότι από τους ανθρώπους που πηγαίναν να εξεταστούν γιατί κατήφθηνε τον κόσμο πώς θα πάει να εξεταστεί, τους φιλήσυχους οικογενειάρχες που πανικοβλήθηκαν μετά την ανακοίνωση, ανακοίνωσε ότι έβγαλε 5 θετικούς. Όταν κάποιοι ζητήσαμε τα στοιχεία αυτών, δεν δώθηκαν τα στοιχεία αυτών των 5 οροθετικών. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Λιάπη. Θα πω ότι το κελπνό στα δικά μας μάτια έκανε μια εξαιρετική δουλειά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά... κελπνό κράτησε μια στάση επίσης μεγάλης υπεράσπισης. Παρήγγειλε και δημοσκόπηση. Ανάγνωση της πρόθεσης του κοινού, ας πούμε, γύρω από το χειρισμό της υπόθεσης και μάλιστα υποτίθεται το αποτέλεσμά της ήταν ότι 80% του κοινού συμφωνεί αν ο νόμος, αν η κοινή λογική, αν η επιστήμη επιτρέπει σε γιατρούς και επιστήμονες που ασκούν μια πολύ σημαντικό κομμάτι της, μια πολύ σημαντική κρατική αρμοδιότητα για τη δημόσια υγεία, να επαφίονται σε δημοσκοπήσεις, δηλαδή να λειτουργούν επικοινωνιακά, αυτό πραγματικά είναι εμπορίας άξιον. Οι διαδικασίες που τηρήθηκαν ήταν από συνοπτικές έως προκλητικές. HIV test έγιναν σε κινητές μονάδες, ατυχώς έγιναν και μέσα σε αστυνομικά τμήματα. Όπως φάνηκε από τη συνέχεια, η ενημέρωση για το αποτέλεσμα του τεστ δεν δόθηκε μόνο στις κοπέλες που ελέγχθηκαν γι' αυτό, αλλά και στην αστυνομία που ήταν παρούσα. Δεν επιτρέπεται ένας γιατρός να πάει στα κρατητήρια να κάνει ιατρική πράξη. Πολλές από τις κοπέλες μας είπαν ότι δεν τους ζητήθηκε η συνένεση. Τουλάχιστον 4 που έχουν έρθει εδώ μας εξομολογήθηκαν ότι μετά από 1 μήνα συνειδητοποίησαν τι τους συμβαίνει. Άλλες ήταν σε τέτοια κατάσταση που και να τους είχε ζητηθεί, όταν από τις ουσίες και από το στερητικό σύνδρομο είσαι σε μια θολή κατάσταση, δεν μπορείς να συνενέσεις. Ύστερα, επίσης από μαρτυρίες, το βράδυ της 30 Απριλίου, γύρω από την Ομόνια, σε διάφορους δρόμους γύρω από την Ομόνια, βάλανε σε μια κλούβα περίπου 200 γυναίκες και τους είπανε, θα πάμε, φωνάζαν, κλαίγανε, τους είπανε, ησυχάστε, θα σας κάνουμε τώρα rapid test, αυτά είναι γρήγορα τεστ για HIV που έχεις την απάντηση σε 20 λεπτά. Δεν θεωρούμε 100% ακριβές το αποτέλεσμα που παίρνουμε από τεστ σάλιου. Όσες είστε θετικές, θα σας πάμε στα κρατητήρια και όσες είστε αρνητικές, θα φύγετε. Βρέθηκα και στην Ευελπίδων όταν έφτασαν αυτές οι γυναίκες για να περάσουν από ανακριτή. Σούρθηκαν ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς είναι το ρήμα. Με κατασταλτικά χάπια για να τους καταπραΐνουν τα στερητικά τους σύνδρομα, χωρίς δικηγόρους, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, τι τους γίνεται. Το μόνο που έφτανε στα αυτιά τους ήταν ότι διαπομπεύτηκαν. Οι άνθρωποι της ασφάλειας που τις μετέφεραν φορούσαν γάντια. Μπήκαμε κάποια στιγμή μέσα και είδαμε τους ανθρώπους που έγραφαν, τους γραφιάδες ας πούμε της Ευελπίδων, με μάσκα. Δηλαδή, αν αυτό το 2012 δεν συνιστά πλήρη άγνοια του πώς μεταδίδεται ο HIV, εξηγήστε μου εμένα τι είναι άγνοια. Ήμασταν έξω από την Ευελπίδων, έξω από το κτίριο με πανό, αρκετές οργανώσεις και κόσμος. Φωνάζαμε και τα συνθήματά μας ήταν ότι το κυνήγι μαγισσών πρέπει να σταματήσει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο με την φωτογραφία, ολοσέλιδη φωτογραφία
της πρώτης γυναίκας που συνέλαβαν και από κάτω ένα τίτλο «Αυτή σκορπούσε το θάνατο» ή κάπως έτσι. Στο site της ελληνικής αστυνομίας υπήρχαν φωτογραφίες, αμφάς, προφίλ, ολόσωμες, ονοματεπώνυμα, τόπος καταγωγής, όνομα πατρός, όνομα μητρός. Δεν ήθελα να κοιτάω αυτές τις φωτογραφίες. Μου φαινόταν ανήκουστο αυτό το πράγμα. Πώς μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία, πώς μπορείς να αποδώσεις, πώς μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, μια γυναίκα, και μετά για μια κατηγορία για την οποία δεν έχεις καν στοιχεία. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, στην πυρά, είναι στην πυρά, κυριολεκτικά στην πυρά, έτσι. Τη βγάζουμε και τη βάζουμε δημόσια θέα στην κεντρική πλατεία και τη λιθοβολούμε, την απαγχωνίζουμε, την καίμε. Κακώς αποδόθηκε σε μας και μάλιστα κατά τον προεκλογικό διάλογο πήρε και χυδαίες διαστάσεις από χυδαίους ανθρώπους που έλεγαν ότι εμείς κάνουμε τη διαχείριση της ταυτότητας και των προσώπων αυτών. Εμείς κάνουμε τον έλεγχο όπως τον κάνουμε πάντα σε ό,τι αφορά την ασθένεια. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η εισαγγελική αρχή. Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δημοσιεύονται οι φωτογραφίες, δεν δημοσιεύονται ποτέ. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Η επιθυμία μας θα ήταν τους πελάτες όλων αυτών των γυναικών να τους είχαμε φωτογραφία και τους βγάζαμε και αυτούς. Γιατί πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να κάνει το σχετικό. Τη σχετική πράξη αδίκημα. Δεν θέλω να κάνω κατάκριση και διέκοψα. Ξέρουμε ότι δεν είναι θύμα τράφικινγκ, Αντρέα, αυτή η κοπέλα. Καθίσταται. Γιατί έχει γίνει δράστης τώρα. Καλέ μου φίλε, είναι, δεν είναι, θα καταστεί. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι όταν έχεις δύο στατιστικά στοιχεία, πώς να πω, ακλόνητα. Ποιοι σου παροξύνουν το φαινόμενο του AIDS, αυτοί που στο μεταφέρουν γιατί το έχουν όταν έρχονται στην Ελλάδα, από χώρες του τρίτου κόσμου και οι ναρκωμανείς. Έχεις δύο πηγές. Αν δεν κλείσει η πόρτα της χώρας, αν δεν κλείσει σε συνεργασία και με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν μπορούμε να την κλείσουμε μόνοι μας. Δεν θα το περιορίσουμε. Δεν θα ξεκινήσω με εσάς μετά. Ναι, μία από τις κοπέλες είναι ανήλικη. Προσήχθη, τη συνέλαβαν και την προφυλακίσανε με ψευδή στοιχεία, τα οποία είχε βέβαια η ίδια δώσει. Όταν σύμφωνα με δημοσιεύματα βρίσκεται άτομο σε παράνομο οίκο ανοχής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διερευνηθεί είναι αν αποτελεί θύμα εμπορίας ανθρώπων. Αυτό, από όσο ξέρουμε, δεν έγινε. Έγινε το εντελώς αντίθετο, φορτώθηκε όλη η ποινική ευθύνη σε αυτές τις γυναίκες. Απόδειξη τούτου είναι ότι μια πιτσερίκα που είναι τώρα ακόμα στις φυλακές είναι εμφανώς θύμα διακίνησης και δουλεμπορίας. Αλλά κανείς δεν πήρε μια καλή συνέντευξη από αυτά τα πλάσματα ποτέ. Πώς το έμαθα. Καθόμουν το βράδυ στο σπίτι μου. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο γιος μου που ήταν φαντάρος. Και μου λέει η μαμά μου δεν είμαι καλά. Γιατί λέω αγόρι μου. Μαμά, είδα την αδερφή μου στο ίντερνετ. Τις καταλογούνε αυτά και αυτά. Δεν είμαι καλά, τι θα κάνω. Έλα, αγόρι μου, λέω. Λέω, κάνε υπομονή, κουράγιο. Πήγαινε. Λέω, δεν έχεις ένα φίλο. Πήγαινε για έναν καφέ, μέχρι να δω τι θα κάνω. Φανταστείτε τώρα, σε τι κατάσταση ήταν. Γιατί εμείς τόσα χρόνια, εγώ σαν μάνα, προσπαθούσα να κάνω τα παιδιά μου που δεν έχουν καμία σχέση με τη χρήση να δειχτούν τη χρήση, να αποδειχτούν τα αδέρφια. Και καπάκι βγάλανε και τα προσωπικά της κόρης μου. Αυτοί οι ίδιοι που το κάνανε για λόγους πολιτικούς. Αυτούς τους ανθρώπους τους κατακρίνω. Λυπάμαι πολύ το ότι κυβερνάνε τον κόσμο και το ότι είναι στα δικαστήρια και βγάζουν αποφάσεις
για άλλους. Με πήρε τηλέφωνο, μόλις βγήκα έξω από το οικολογικό κέντρο για να έρθω στο σπίτι και μου λέει, έλα μαμά. Και της λέω και εγώ, έλα κοπέλα μου, πού είσαι, είσαι καλά κορίτσι μου. Και έβαλα τα κλάματα και μου λέει, άκουσε με μαμά, λέει προσεκτικά. Λέω, έλα παιδί μου, λέω, τι έχεις, δεν είσαι καλά. Είσαι, λέω, με κάποιον και σε εκβιάζει και σε κάνει. Μου λέει, μαμά, είμαι φυλακή. Λέω, μου λέει, γιατί. Της λέω, γιατί, τι έκανες, πήγες, έκλεψες, χτύπησες κάποιον, έκανες τι αυτά. Λέει, μαμά, είμαι άρρωστη. Τι έχεις, παιδί μου, και είσαι άρρωστη. Λέει, μαμά, έχω AIDS. Μου είπα, σκάναν κάποιες εξετάσεις και μου είπαν ότι έχω AIDS. Τη σταματήσανε. Πού πας, πηγαίνω για φαγητό. Λέει, έλα μέσα για εξακρίβωση. Να σας δώσω ταυτότητα. Όχι, έλα μέσα. Μπήκε η κόρη μου. Και από εκεί και πέρα, άρχισε η τραγουδία η δικιά μας. Μαθεύτηκε αμέσως. Όλοι το ξέρανε. Βγαίναμε έξω και μόλις τους προσπερνάγαμε, μιλάγανε μεταξύ τους. Αυτό που αφορούσε εμένα, την οικογένειά μου. Μας λέγανε καλημέρα, γιατί αναγκαστικά τους λέγαμε κι εμείς. Απόρριψη μεγάλη. Όχι, δεν το είδε. Ο γιος δεν την είδε. Άλλοι το είδε. Λέει, τι είναι εδώ. Εδώ λέει, τις, έτσι και έτσι και έτσι, λέει, πιάσει, λέει, τη μαμά σου. Και την είδαμε, λέει, ότι ήταν, λέει, πόρνη και ότι έφυγε και AIDS. Και ήρθε εδώ το παιδί με κλάματα και έκλειγε και μου λέει, γιαγιά, γιατί δεν μου είπες τίποτα. Πήγαμε στην αστυνομία μαζί. Έχασα την ταυτότητά μου, λέει, στην Αθήνα. Τώρα, λέει, που φυλακίστηκα, είχα εγώ τα χαρτιά μέσα στη τσάντα, τα έδειξα. Τα διάβασε ο εξωματικός υπηρεσίας. Λέει, κοπέλα, με σε λέει, έχεις ένταλμα. Λέει, για ποιο πράγμα έχω ένταλμα. Τώρα βγήκα από τη φυλακή. Το 2007, λέει, και το 2008, λέει, πήγε λέει, και έκανε κλοπή. Και την κρατήσανε μέσα και την πήγανε στις φυλακές στη Φίβα και από εκεί τη διώξανε. Λόγω παιδής ήτανε ότι έχει AIDS και όλα αυτά. Και την πήγανε ξανά στον Κορυδελό. Εγώ λεφτά δεν έχω τώρα να βάλω δικηγόρο. Τιμωράει ο Θεός. Ο Θεός μας τιμωράει όταν δεν είσαι σωστός άνθρωπος, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Τη φέρανε με τις χειροπέδες. Για να δει το παιδί της. Και όταν τους είπε ότι βγάλτε σας παρακαλώ, να αγκαλιάσει το παιδί της. Γυρίσαν και μου είπανε, ξέρεις τι μπορώ να σου κάνω. Εμένα, να μου κάνεις τι. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Τις χειροπέδες βγάλτες. Και όλοι οι άλλοι μεγάλοι που πάνε, πάνε καμαρωτοί. Δεν είχε κάνει έγκλημα το παιδί μου. Έγκλημα δεν έκανε. Δεν γνωρίζω τίποτα. Από τη στιγμή που πήγα για μια απλή εξακρίβωση μέχρι τον Κορυδαλό, δεν γνώρισα τίποτα. Εντελώς τίποτα. Φρικαρισμένη με όλο το θέμα, με όλη την κατάσταση, χάλια, και εγώ και σωματικά και ψυχικά. Μια αντιμετώπιση πέρα από όλο αυτό το σκηνικό που είχαμε, όπου σε στενοχωρούσε περισσότερο. Να έρχεται η ώρα να φας και να έρχονται με γάντια και με μάσκες. Να μας παίρνουν από όλα τα κορίτσια, γιατί ήμασταν 32 κοπαλές σε αυτή τη συμμετοχή που μας πιάσανε. Να μας παίρνουν ταμπόρ, να μας τα γεμίζουν και μετά στην κερκίδα να μας φωνάζουν και να μας τα δίνουν. Πράγμα που δεν είναι ότι καλύτερο. Τίποτα. Απλά μας τα παίρνανε, τα γεμίζανε τα φαγητά και μετά φεύγανε, μας ανοίγαν την κυκλίδα και τα παίρναμε μόνες μου. Για 1,5 μήνα ούτε ντεπών δεν μας δίνανε, ούτε ντεπών.
ούτε καθαριότητα υπήρχε εκεί πέρα. Όλες ήμασταν αγχισμένες στην κοιλιά μας. Εντάξει, προσπαθούσε κάθε μία να κάνει οτιδήποτε για να χαρεί, να χαρούν και οι άλλες, να δώσουν δύναμη όσο μπορούσαν. Αλλά από τη στιγμή που δεν ξέρεις τι σε περιμένει, τι θα απογίνει με αυτή την κατάσταση, πώς κατέληξες εδώ πέρα και την ταλαιπωρία που έχεις φάει τόσα χρόνια, το λέει σε χρήστρια, δεν είναι και ό,τι λίγο και ό,τι απλό και για κοπέλες. Και όσο για αυτό το ζήτημα, πιστεύω ότι δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους αυτούς, τι θα γίνουν μετά, τι θα κάνουν μετά, πώς θα βγουν στην κοινωνία μετά. Μάλλον δεν γνωρίζουν, δεν κάθονται καθόλου να σκεφτούν τις συνέπειες που θα έχουν αυτά τα άτομα μετά για να κάνουν κάτι δικό τους. Εγώ πιστεύω για κάποιους ψήφους γίνανε όλα αυτά. Γιατί για μένα και που το κάνανε, λάθος κάνανε. Γιατί δεν κάνανε κάτι καλό για τη χώρα τους. Δεν βγάλανε κάτι καλύτερο. Βούκινο. Πολλές κοπέλες αρχίσαμε, κοβόμασταν. Κόβαμε τα χέρια μας και από εκεί ξεκινήσαν να μας κάνανε εξετάσεις. Φέρανε γιατρούς, μας πήγανε στο ΝΙΚΑΠΑ, στο νοσοκομείο κρατουμένων και ξεκινήσαν να μας κάνουν εξετάσεις. Δεν ξέρανε ούτε καν σε τι επίπεδα είναι το κάθε, η κάθε κοπέλα. Αν χρειάζεται φάρμακα ή αν δεν χρειάζεται. Ήμασταν παρατημένοι, κλειδωμένοι συνέχεια. Ερχόντουσαν συνέχεια με μάσκες. Σας είπα και το φαγητό σε παντάκι μας το αφήνα. Δεν πλησίαζε κανένας κοντά μας. Εγώ είχα κόψει τα χέρια μου. Τις φλέβες μου. Δεν άντεχα. Διώξανε τα αδέρφια μου από τη δουλειά, ξαφνικές άδειες. Πηγαίνανε στη δουλειά στη μητέρα μου και της λέγανε αυτή έχει σε δώσω ταμείο, ξέρω εγώ, ή να βάζει τυρόπιτες, η κόρη της έχει AIDS. Εμένα διώξανε και το παιδί μου από το σχολείο. Πήγε το κυλπνό στο χωριό και του κάνανε εξετάσεις να δουν αν έχει AIDS το παιδί μου. Για να δουν αν είναι καθαρή η κόρη μου ή αν όχι. Είναι καθαρή. Μου είχε πει ότι δεν θέλει να έχει μία μαμά που είναι στον δρόμο και είναι άρρωστη. Και η μητέρα μου και εγώ και ο μπαμπάς της της εξηγήσανε ότι δεν είμαι στον δρόμο, δεν πηγαίνω με πολλούς άντρες. Ότι ναι, είμαι άρρωστη, αλλά ότι δεν είναι κάτι στο οποίο να φοβάται. Αυτοί το ξέρουν αυτό. Για να πάρουν κάποιους ψήφους παραπάνω, για να πάρουν να κάτσουν σε μία θέση μεγαλύτερη, δερμάτινη, δεν ξέρω τι να σου πω, που πουλένια, κι αν μπορούσαν και αν έχουν τη δύναμη, γιατί εγώ πιστεύω κι άλλες κοπέλες έχουμε τη δύναμη να τους αντιμετωπίσουμε και να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους ρωτήσουμε. Θέλω να δω αυτοί αν μπορούν. Πρώτα απ' όλα τους έλεγα ένα γιατί. Γιατί. Και μετά σίγουρα θα τους ρώταγα κι άλλα. Υπάρχουν στιγμές που είμαι μόνη μου και σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Κι άλλα υπάρχουν και στιγμές, όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θέλω να σου πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όχι, γιατί δεν θέλω. Δεν μπορώ. Θέλω να τα πω σωστά και να τα πω έτσι όπως είναι. Απλά αυτό. Απλά αυτό. This is a victory for all Europe. I will make sure that the sacrifices of the Greek people will bring the country back to prosperity. Thank you.
Δεν θα βγούμε από την κρίση χωρίς θυσίες. Είμαστε όμως λαός περήφανος και φιλότιμος. Brexit is dead. Greece is back on its feet. The sacrifices of the Greek people have not been in vain. Και το φιλότιμο του ελληνικού λαού. Και εγώ αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να τις αφήσω να πάνε κανένας. All the illegal immigration out. Out of my country, out of my home. Τους βρωμιάριδες, τα σκουπίδια. Δουλειές, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Για την ανάσταση της οικονομίας, της κοινωνίας και του έθνους. Δουλεύουν στη συλλογή αγροτικών προϊόντων, τους έχουμε στα σπίτια μας, αλλά φοβόμαστε να τους βάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους κάτω από υγειονομική επιτήρηση, θεραπεία και σε ασφάλεια. Κάτω στα χέρια της αστυνομίας και του κράτους. Γυρνούν κάπου εδώ γύρω και έχουν υποβαθμίσει και έχουν καταστρέψει την πιο ιστορική πόλη της Ευρώπης, την Αθήνα. Και να τελειώνει η στάση αποχής και ανευθυνότητας που κρατάμε όλοι μας απέναντι σε μεγάλα προβλήματα. Όπως κάνουμε και με τα σκουπίδια. Τα οποία δεν θέλει κανείς στην πόρτα του, ναι, αλλά τα έχουμε όλοι μας μπροστά στην πόρτα μας. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πολύ απλό. Τι θέλουμε, να τους έχουμε στους δρόμους με μεγάλες, με μεταδοτικές ασθένειες, ελονοσία, φυματίωση. Αυτό πάλι που μας είπατε εκεί στο πρώτο που δημόσια το είπε αυτό το πράγμα, ότι πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Ακριβώς, αυτό λέω. Τα ναρκωτικά, οι παράνομες εκδιδόμενες γυναίκες, ένας τόσο όμορφο μέρος, αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είναι νεκρό. Είναι οι άστεγοι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε τον ανάπηρο και πρέπει να φύγουν και αυτοί οι δυστυχισμένοι άνθρωποι από εδώ. Mr. President, as we speak today, our main concern is the scourge of human trafficking. We had in my country a significant increase of recorded AIDS infections last year. Α, ναι, ήταν μια εξαιρετική εισήγηση του Υπουργού Υγείας. Ήταν τον προηγούμενο Ιούνιο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το HIV-AIDS, που κανείς από όσους, ατυχώς ήμουν εκεί, κανείς από όσους παρευρίσκονταν, εννοώ και από την ελληνική ομάδα, δεν είχε δει το τελικό κείμενο του Υπουργού. Όταν ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ, ακούσαμε έκπληκτη ότι για το HIV-AIDS στην Ελλάδα ευθύνονται γυναίκες από την υποσαχάριο Αφρική που εκδίδονται ή είναι θύματα trafficking. Many of these infections concern women from the sub-Saharan Africa who have been brought to the country illegally and they were forced to work as prostitutes. Αυτό είναι πάρα πολύ μακριά βέβαια από την επιδημιολογική εικόνα του HIV-AIDS στην Ελλάδα, ακόμα και για το 11 που συζητάμε, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή κύρια ομάδα πληθυσμού και μέχρι τώρα συνεχίζουν να είναι οι όμορφοι φιλόφιλοι άντρες, προστέθηκαν εσχάτως οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε αυτό δεν υπήρχε. Επομένως, μια τέτοια δήλωση που αφορούσε γυναικείο πληθυσμό, οι γυναίκες είναι φοβερή μειοψηφία στον χώρο του HIV-AIDS στην Ελλάδα, ήταν σοκαριστική και κυρίως το γεγονός ότι τη φόρτωσε όλη στην Αφρική. Έκθαμβη το ρωτήσαμε πόθεν η πληροφορία, ακούσαμε από τον ίδιο ότι έχει τις δικές του πληροφορίες. Ανακάλυψα μια νομοθετική ρύθμιση του 1940. Που έδινε στον Υπουργό Υγείας και μόνο σε αυτόν τη δυνατότητα να εκδίδει υγειονομικές διατάξεις, δηλαδή διατάξεις με νομικό περιεχόμενο. Τώρα τι κάναμε. Τώρα πηγαίναμε με τη συνοδεία της αστυνομίας και άρα κανείς δεν μπορούσε να μας αρνηθεί τον έλεγχο. Γιατί πριν ήταν και στη διακριτική ευχέρεια του ελεγχόμενου. Να σου πει δεν θέλω. Mm-hmm. Άρα εμείς να δίνουμε μόνο συμβουλές. Τώρα, αν δεν θέλει, τον συλλαμβάνουν. Είναι υποχρεωμένος να θέλει δηλαδή. Του κάνουμε τον έλεγχο και βγάζουμε αυτά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Η υγειονομική διάταξη είναι παντελώς αβάσιμη, είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Ο νόμος ο ίδιος λέει ότι για να εκδοθεί μια τέτοια πράξη που μπορεί να περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου για λόγους δημόσιας υγείας, για την μη μετάδοση μεταδοτικών νοσημάτων, χρειάζεται σύμπραξη 4 υπουργών. Ο Υπουργός Υγείας πήγε και την εξέδωσε μόνος του. Αναγνωρίζει ως ευπαθείς ομάδες τα τοξικοεξαρτημένα και τα εκδιδόμενα άτομα. Και λέει ότι πρέπει να εξετάζονται. Δεν μιλάει όμως για κάποια υποχρέωση ούτε και για κάποιον εξαναγκασμό. Άρα ήταν ουσιαστικά μια ακόμα και η υγειονομική διάταξη που η ίδια είναι παράνομη, ήταν ουσιαστικά μια πρόφαση για να γίνει κάτι ακόμα πιο εκτός νομιμότητας.
από τις 25 Νοεμβρίου του 2011, όταν πραγματοποιήθηκε μία συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο του συνεδρίου, του ετήσιου συνεδρίου που γίνεται για τον HIV-AIDS. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά φτάνουμε να ακούσουμε από το στόμα του τότε Υπουργού Υγείας, του Ανδρέα Λοβέρδου, ότι απειλούμαστε από τον ιό και ότι ο ιός θα μπει στην ελληνική οικογένεια μέσω των εκδιδόμενων μεταναστριών της χώρας. Είπε επί λέξη, μη γυρίσετε στις εφημερίδες σας και γράψετε ένα κομματάκι τόσο δά. Το θέμα με ταλαιπωρεί, με έχει στενοχωρήσει πολύ. Ήμουν έτοιμος να πω στους συνεργάτες μου να μην ξαναμιλήσει κανείς σε δημοσιογράφους αν δεν δοθεί η πρέπουσα έκταση στο ζήτημα αυτό. Σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για τον HIV, ο κύριος Μάριος Λαζανάς, λοιμοξιολόγος και διευθυντής της Μονάδας Λοιμόξεων του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον Υπουργό για να μας πει ότι μέσω των περιστατικών που φτάνουν στο νοσοκομείο, που φτάνουν μπροστά του, μαθαίνει ότι οι τοξικομανείς κολλάνε επίτηδες για να πάρουν το προνοιακό επίδομα των 600-700 ευρώ. Από τη μία οι τοξικομανείς, οι οποίοι κολλάνε επίτηδες κατά τον κύριο Λαζανά για να πάρουν το επίδομα, και από την άλλη οι μετανάστριες που θα βάλουν τον ιό στην ελληνική οικογένεια. I think it's very interesting that the criminalization of HIV in European countries and in more highly developed Western or Atlantic countries has increased since 1995, has increased since treatment became available. That we have seen in the era since effective treatment a massive increase in the amount of criminalization. And I think this is interesting for a number of reasons, but primarily I think that there is something in this which is to do with our increasing fear of the other, of those we don't understand, of people who represent a threat. And I think what's interesting about HIV is that it is an invisible condition. It is not something which is possible to see marked on the face of the person who is in front of you. People living with HIV are only distinguished by the fact that they're living with a virus. I think we have always found, in times of economic recession, people who are easy targets. They might be migrants, they might be people who are unemployed, they might be people who are politically or understood to be politically seditious, or they might be understood to be terrorists, but they might equally be people who have inside them a virus which represents something significant to everybody else, is understood as carrying a huge amount of meaning in terms of the way in which we understand ourselves to be immortal in some sense. We fantasize about the ideal death of living to a very long, healthy old age and then dying in our sleep. That is a kind of fantasy of Western death, if you like. And what you have to think about this, I think, is that in a sense, criminalization is a bourgeois conceit, that criminalization is something that we can afford to do because it is a relatively contained epidemic, and contained, importantly, among those people who are already socially marginalized and have relatively little social capital. Sex workers, drug users, men who have sex with men, migrants from sub-Saharan or endemic areas of the world where HIV is endemic. That's what we learn about in the context of this, is the fear that the majority have of the minority, the fear, if you like, that the virus will escape into the normal population. And it's very easy to satisfy a popular call to punitive response by saying, don't worry, we're going to criminalize the people who already have no access to the institutions of perhaps or have less access to popular or media to put their case, or who have very little social or economic capital. Εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί που είναι οι πέντε για το ό,τι έγινε να καθίσουν αυτοί στο σκαμνί, να τιμωρηθούν.
Μόνο έτσι εγώ θα πάρω ικανοποίηση. Όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, έχω την αίσθηση ότι θα ήθελα να ζω σε μια άλλη χώρα. Αυτό έχω να πω. Νιώθω ειλικρινά αηδία για αυτό το σύστημα. Καμία συνέπεια δεν έχει υπάρξει για τους δημοσιογράφους που επέλεξαν να χειριστούν το θέμα με, ας αρκεστώ στον χαρακτηρισμό, με αυτήν την ελαφρότητα λοιπόν. Καμία κύρωση δεν έχει υπάρξει και αν θες και την άποψή μου δεν πρόκειται και να υπάρξει καμία κύρωση. Άλλη μια μαρτυρία, θέλω να πληρώσουν όσοι το έκαναν αυτό, γιατί δεν έχω μούτρα να αντικρίσω την οικογένειά μου και δεν μπορώ να αντικρίσω και το παιδί μου, παρόλο που είναι ακόμα πολύ μικρό και δεν καταλαβαίνει. Φαντάζομαι πόσα λένε για μένα στην πόλη μου. Βγάλαν τις φωτογραφίες μας παντού. Με αυτόν τον τρόπο ξεφτύλισαν το γυναικείο φύλο. Πρώτα μας ξεφτυλίσανε σαν γυναίκες και μετά σαν ανθρώπους. Ζητάω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να μην μας μεταχειρίζονται σαν αντικείμενα και ζώα, να μας βλέπουν σαν ανθρώπους και μέσα αλλά και έξω από τη φυλακή. Κανείς δεν ζήτησε πειθαρχικό έλεγχο των ανθρώπων που συμμετέσχαν στη διαδικασία. Έκανε μια αναφορά για το 20 χιλιούς προς τον εισαγγελέα και έχει πάρει την πορεία της στην νομική ιστορία αυτή. Επισήμως εννοώ, η επίσημη ιατρική κοινότητα αυτό έκανε. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS έβγαλε ένα δελτίο τύπου καταγγελίας των πεπραγμένων μετά τις εκλογές. Αυτά. Στα πλαίσια αυτής της υπόθεσης έχει ασκηθεί από κάποιες από τις, από τα θύματα αυτής της υπόθεσης και από, τις, από μη κυβερνητικές οργανώσεις έχει ασκηθεί μία μήνυση για όλες τις παραβιάσεις που έγιναν και κυρίως για τις παραβιάσεις των ιατρικών και των αστυνομικών οργάνων. Αυτή η μήνυση είναι ακόμα σε στάδιο προκαταρτικής εξέτασης. Δεν έχει ασκηθεί δηλαδή κάποια δίωξη, ούτε έχει απορριφθεί η δυνατότητα άσκησης ποινικής δίωξης. Ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν είμαστε σκουπίδια. Να μην συμπεριφέρονται σε... Να μην μας συμπεριφέρονται έτσι. Γιατί μας συμπεριφέρονται σαν... τα τελευταία αποβράσματα, στο πω. Δεν είναι έτσι όμως. Έχουμε κι εμείς οικογένειες, πολλές κοπέλες από εμάς έχουμε παιδιά. Και είναι άδικο. Είναι άδικο. Ελπίζω για ένα καλύτερο αύριο. Για την κόρη μου. Να βρει τη δύναμη μέσα από μένα, μέσα από το παιδί της. Και να δει ότι η ζωή είναι γλυκιά. Είναι καλή η ζωή. Και όχι να περπατάει στο θάνατο. Έχω χάσει πράγματα από την παιδική μου ηλικία. Και έκανα πράγματα. Και έκανα πράγματα που δεν. Για τη χρήση μόνο. Ό,τι ήταν για τη χρήση. 18 χρόνια χρήση. Αλλά μόνο και μόνο που με έχουν δεχτεί με αγάπη και είναι δίπλα μου, για μένα είναι πολλά. Τα πάντα. Καταρχάς δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Υπάρχει μόνο αγάπη. Αυτό. Είμαι ένα μήνα μετά την αποφυλάκησή μου και είμαι σπίτι. Και είμαι σπίτι.
shall be unclean. And he that touches the flesh of the unclean becomes unclean. And he that be spat on by him unclean. Προεκλογική εκστρατεία των τότε υποψήφιων υπουργών. Για μένα την ευθύνη την έχουν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Υγείας, το κομμάτι του Υπουργείου Υγείας Κελπνό που δέχτηκε να δώσει στοιχεία, όπως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το AIDS, το οποίο το λέγαν πολύ υγειονομική βόμβα και αποδείχθηκε ακριβώς έτσι. Και συνεχίζεται τους ελέγχους, έτσι. Η έλεγχη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη πιάτα χτες ήταν εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Ήταν 5 ώρα τα ξημερώματα. Πήγαινα να πάρω να φάω κάτι. Στο φανάρι ήμουνα και πήγαινα για να φάω. Στο κέντρο της Αθήνας. Όπου πέρασε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας. Και σταμάτησε και μου είπε πού πηγαίνω και του είπα ότι πάω να φάω κάτι και μου λέει ότι πρέπει να τον ακολουθήσω και να πάω για μια απλή εξακρίβωση. Τον ακολούθησα, όπου στη συνέχεια πήγαμε σε ένα υπόγειο, μας κάνανε το τεστ και όπου με βρήκανε και ορθωτικά, τίποτα έχεις, έχεις τον ιό του AIDS. Αυτό δεν μου είπανε τίποτα άλλο. Εγώ έκανα χρήση. Και ήρθανε στην πλατεία στην Ομόνια. Αφού... Και από αυτές οι 12 βρέθηκαν ορθωτικές. Μεγάλο νούμερο. Μεγάλο νούμερο. Ναι, πολύ μεγάλο νούμερο. Έγιναν 96 προσαγωγές από διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας, κυρίως στο παλιό ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όσοι έχουν συνευρεθεί μαζί τους θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με το Κελπνό. Έλλη, θα μου επιτρέψει να πω και τα ονόματα. Ναι, είναι μια μαζική απρόσωπη σκούπα ουσιαστικά. Και μαζεύονται εκατοντάδες, προσάγονται για εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση, εκατοντάδες γυναίκες. Κυρίως από μέρη στα οποία συχνάζουν άτομα τοξικοεξαρτημένα. Και όχι εξ όσων γνωρίζουμε από οίκους ανοχής, είτε νόμιμους, είτε παράνομους. Και εκατοντάδες γυναίκες υποβάλλονται σε εξαναγκαστική υγειονομική εξέταση χωρίς τη συνένεσή τους, μέσα σε αστυνομικά καταστήματα. Το δε στοιχείο της οροθετικότητας, το οποίο προκύπτει για όσους προκύπτει, χρησιμοποιείται
όχι για την αντιμετώπιση, για τη θεραπεία, για την εισαγωγή σε κάποιο θεραπευτικό κατάστημα ή οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με την υγεία, αλλά για τη στοιχειοθέτηση μιας ποινικής δίωξης. Είναι λίγο ξεκάθαρο πώς έγιναν τα γεγονότα. Έτσι όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια η όλη κατάσταση, φάνηκε ότι ήταν ένα πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν μια προεκλογική εκστρατεία που κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για το ποιος άνθρωπος θα πληρώσει γι' αυτό. Αυτό νομίζω έγινε σαφές. Να γίνω φωτογράφος. Μου αρέσει πολύ η φωτογραφία. Τι θα σ' άρεσε να φωτογραφίζεις? Μέρη, ανθρώπους, στιγμές, εικόνες. Έχεις δοκιμάσει έτσι? Ναι. Από μικρή ήμουν με μία φωτογραφική στο χέρι. Και τι τράβηξε, για ποιες μια φωτογραφία? Τα πάντα. Τα παιδάκια που παίζουν, ένα περαστικό να περνάει, ένα ωραίο λουλούδι. Πήγαινα σε διάφορα μέρη, στο χωριό, σε καταράκτες, στο βουνό, στη θάλασσα. Φωτογράφησα τοπία. Είναι υπέροχα, είναι πολύ ωραία. Είχα τελειώσει τη χρήση μου και μου είπα, όπως είπαν και σε όλες τις κοπέλες, θα πάμε για μια εξακρίβωση. Με φώναξε, έκατσα στο γραφείο. Μου είπαν θα κάνουμε μια εξέταση. Βεβαίως τους είπα. Μου τρυπήσαν το δάχτυλο. Εκεί σε ένα μηχάνημα κάναμε το τεστ. Και στο μισάωρο με φωνάξανε πάλι. Και μου είπαν ότι έχω HIV. Okay. Μου πήρανε αίμα μετά από την κεντρική αρτηρία. Αυτό. Και οδηγήθηκαμε στη φυλακή. Ναι, ήταν Κυριακή. Ήμασταν σε άδεια βέβαια. Λόγω μέρας. Και άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα εσωτερικά στο σύλλογο, τρελά, υπό την έννοια του ότι έχει συμβεί κάτι, πρέπει να το διασταυρώσουμε, να δούμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Υπάρχουν σκούπες αστυνομίας που έχουν στοχεύσει σε ερωθετικές γυναίκες. Ήμασταν σε ένα συνέδριο ιατρικής και το θέμα σηκώθηκε στον αέρα από ένα φοιτητή της ιατρικής που ήταν μέσα στο meeting και συζητούσαμε επί της ουσίας τις αρχές διοντολογίας στο θέμα της καραντίνας που έχει να κάνει με την ασφάλεια κρατών και τη δημόσια υγεία κλπ. Και σε εκείνη ακριβώς τη φάση ένας νεαρός φοιτητής ιατρικής είπε «Μα τώρα μόλις συνέλαβαν κοπέλες γιατί ήταν HIV θετικές και τι συζητάμε τώρα για το αν θα αποκαλυφθούν ή όχι τα στοιχεία τους. Εδώ το πρόσωπο της νεαρής Ρωσίδας έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο». Δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες της 20χρονης Ρωσίδας, η οποία εκδιδόταν σε παράνομο οίκο ανοχής στην Αχαρνών και πάσχει από AIDS. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες ότι οι πελάτες της 20χρονης ήταν εκατοντάδες. Η 22χρονη Ρωσίδα που κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε ότι είναι φορέας του ιού HIV και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση της νεαρής Ρωσίδας που συνελήφθη μετά τη διαπίστωση ότι ενώ ήταν οροθετική, εργαζόταν σε παράνομο οίκο ανοχής και ερχόταν μάλιστα σε επαφή με τους πελάτες της χωρίς προφυλάξεις. Θα συνδεθούμε με τη Χριστίνα Νικολαίδου στην αίθουσα ειδήσεων, γιατί έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις, Χριστίνα. Εντοπίστηκαν σήμερα ακόμη τρεις ιερόδουλες θετικές στον ιό του AIDS. Ακριβώς ή όπως ήταν αναμενόμενα. Δεν είναι τρία άτομα, αλλά είναι 11. 11. 11. Από 11. Ένα λεπτό, από πόσες ελέγχους που κάνατε? Έγιναν 130 εξετάσεις σε ιερόδουλες.